έχω σήμερα ένα παιχνίδι με τον χαρακτήρα και με όλη τη σημασία της λέξης ντέρμπι. Ένα ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΤ μέχρι πρώτη μέρα, μέχρι σήμερα, μέχρι πριν λίγο, ομάδα του Κολαργού και βέβαια μια πρώτη νίκη εντός έδρας για την Καστοριά. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κόσμο για τα πολύ καλά του λόγια. Θέλω να πω ότι είναι πολύ τιμητικό για την πόλη μας, για την ομάδα μας, για όλο το κόσμο που αρέσει τον μπάσκετ, να έχουμε προσωπικότητες όπως είναι ο κόουτς και όπως είναι οι παίχτες που έχει στην ομάδα του. Και άξιζε να δώσουμε συγχαρητήρια στους παίχτες των δύο ομάδων για το θέμα που προσέφεραμε στο παιχνίδι. Νομίζω ότι όσοι παραβρέθηκαν στο γήπεδο είδαν μπάσκετ ψηλού επίπεδου και νομίζω ότι όλοι μας τους αποζημιώσαμε για την παρουσία τους. Από εκεί πέρα πρέπει να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίχτες της ομάδας μας, γιατί είχαμε μια πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε την ατυχία τη μία μετά την άλλη να φανταστείτε να παίξετε διπλό όλη την εβδομάδα. Και αξίζουν πάρα πολλά μπράβο σε όλα τα παιδιά, γιατί σήμερα κατέστησαν την ψυχή τους σε ένα μάτς με μια πολύ ποιοτική ομάδα, από τις ποιοτικότερες του πρωταθλήματος. Και αυτή η νίκη σημαίνει πάρα πολλά για μας, για αυτό που κάνουμε και για αυτό που θέλουμε να δείξουμε στην πόλη μας και κατ' επέκταση στον μπασκετικό χάρτη της Ελλάδας. Και ξαναλέω, παίζοντας με τέτοιες ομάδες, συνεταγμένες που έχουν φιλοσοφία μέσα στο γήπεδο, γίνεσαι και εσύ πολύ καλύτερος και σου δίνει έξτρα όθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πού κρίθηκε το σημερινό παιχνιδικό, γιατί είχαμε απέναντί μας μια ομάδα η οποία ήταν πρώτη, αίτητη. Κρίθηκε καθαρά στην θέλησή μας, κυρίως στο δεύτερο μέχρι στην άμυνα. Κλείσαμε το ημίχρονο, δεχόμενοι 49 πόντους. Μιλήσαμε με τα παιδιά, αλλάξαμε 2-3 πράγματα στο κομμάτι της τακτικής μας. Ήμασταν όπως είπε ο κόουτς σε κάποια μεγάλα σου που πήρε ο Χαλαργός στη χέρι στο τέλος. Αλλά ό,τι τύχη μας στερήθηκε στα προηγούμενα παιχνίδια την είχαμε σήμερα, γιατί πραγματικά τα σου ήταν καλές προϋποθέσεις. Από εκεί πέρα ξαναλέω ότι η προσπάθεια των παιδιών ήταν πραγματικά απίστευτη, γιατί τα προβλήματά μας ήταν πάρα πολλά και γι' αυτό αξίζουν άλλη μια φορά συγχαρητήρια. Και αυτή η νίκη βέβαια σημαίνει πάρα πολλά για την Καστοριά. Ξαναλέω, σημαίνει πάρα πολλά γιατί αρχίζει να καταλαβαίνει ο κόσμος, και χωρίς τον κόσμο της πόλης αυτή η ομάδα δεν πρόκειται να πάει πουθενά, τι σημαίνει μια κατηγορία που συμμετέχουν. Τι ρόστερ υπάρχουν, τι μπάσκετ παίζεται. Και με χαροποιεί πάρα πολύ που το γήπεδο σήμερα κατακλείσει από κόσμο που χειροκρότησε και τις δύο ομάδες. Και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος. Εμείς θέλουμε να προσφέρουμε στον κόσμο της Καστοριάς και όχι μόνο στον κόσμο της Δυτικής Μακεδονίας καλό μπάσκετ, ποιοτικό μπάσκετ. Και εβδομάδα με τη εβδομάδα η ομάδα να χτίζεται. Νομίζω ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας στο να φτάσουμε να παίζουμε το παιχνίδι όπως το έχουμε στο μυαλό μας, όπως το έχουμε φανταστεί το καλοκαίρι. Η σημερινή προσέλευση coach κόσμου στην Καστοριά σημαίνει κάτι. Όλοι το καταλαβαίνουν και αυτοί βέβαια πρώτα που αγαπούν τον μπάσκετ. Αυτοί όμως που θεωρούνται άρχοντες της πόλης, πότε θα κατανοήσουν να κάνουν επιτέλους ένα κλειστό εφάνιμο της δύναμης που παρουσιάζει η Καστοριά αυτό το πρωτάθλημα. Νομίζω το συγκεκριμένο θέμα το έχουν εξαντλήσει οι δικούντες. Εγώ αυτό το οποίο έχω πει και αυτό που για άλλη μια φορά είναι ότι θέλουμε ένα σπίτι να στεγάσει τα όνειρα του αθλητισμού της Καστοριάς. Εμάς μας αφορά το μπάσκετ. Θέλουμε να γίνει ένα γήπεδο που να στεγάσει τα όνειρά μας, να φτάσουμε ομάδα εκεί που την έχουμε οραματιστεί. Από εκεί πέρα, το νέο γήπεδο που ελπίζουμε να γίνει είναι για να στεγάσει την νεολαία της πόλης μας, να στεγάσει όλα τα αθλήματα. Και νομίζω ότι είναι μονόδρομος για την πόλη μας η κατασκευή ενός κτηρίου, το οποίο θα δώσει όθηση σε όλους μας ώστε να πετύχουμε αυτό το οποίο έχουμε οραματιστεί. Coach, έχουμε το Σαββατοκύριακο, θα έχει διακοπή του πρωταθλήματος. Η ομάδα έχει δύο συνεχόμενα νικηφόρα αποτελέσματα εντός και εκτός έδρας. Αυτή η διακοπή έρχεται σε καλό σημείο για την Καστοριά. Έρχεται στο καλύτερο σημείο. Η εβδομάδα που ακολουθεί είναι εβδομάδα αποθεραπείας ουσιαστικά για μας. Να συνταχτούμε, ώστε αφού αποθεραπευτούμε να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας για το επόμενο παιχνίδι. Αλλά αυτό αργεί πολύ μετά από 15 μέρες.